άφετε τα παιδεία ελθύν πρόσμε, έλεγε ο Κύριος, όταν οι μαθητές εμπόδιζαν τις μητέρες να πάνε τα παιδιά τους στον Κύριο να τα ευλογήσει, προφανώς για να το προφυλάξουν, επειδή ήταν κουρασμένος όπως πάντοτε ο Κύριος. Αλλά σήμερα γίνεται ακριβώς το αντίθετο, και από διάφορες πληροφορίες που έρχονται, η νέα τάξη πραγμάτων, όλοι αυτοί οι δαιμονιώδεις άνθρωποι, το δαιμονιώδες κατεστημένο που κυβερνά τον πλανήτη, έχει βάλει στόχο τα παιδιά. Γι' αυτό ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους γονείς, να προσέχουν πολύ τα παιδιά τους, δηλαδή το τι βλέπουν και ποιους συναναστρέφονται. Πάντοτε λέγω στους γονείς να μην δίνουν στα παιδιά τους οθόνες, κινητά, και προπάντων να μην τα δίνουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γιατί δυστυχώς κάθε μέρα ακούμε τραγικές περιπτώσεις. Ήδη προωθείται το νομοσχέδιο για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Ό,τι πιο επέσχυντο, να διαφθείρονται τα παιδιά από την νηπιακή ηλικία ακόμα. Ήδη έχει υπογραφεί αυτό το νομοσχέδιο για να αλλάζουν φύλο στα 15 τους χρόνια, εάν θέλουμε μία υπογραφή. Επίσης, κάθε ημέρα ακούω περιπτώσεις από δικαστήρια κλπ. Πόσο έχει αυξηθεί η παιδοφιλία. Γι' αυτό συνιστώ στους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους σε ξένα σπίτια. Ποτέ να μην τα αφήνουν να μένουν σε ξένα σπίτια, και θα έλεγα ούτε και 10 λεπτά να μην τα αφήνουν σε ξένα χέρια. Επαναλαμβάνω αυτό που έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Γιατί δυστυχώς και οι μεγάλοι άνθρωποι σήμερα, και οι γέροντες και οι παππούδες, δεν είναι αξιόπιστοι, ακόμα και αν είναι συγγενείς. Εάν δεν έχει ο άνθρωπος φόβο Θεού σήμερα, είναι πνιγμένος μέσα στα σαρκικά πάθη, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και τα παιδιά κινδυνεύουν πάρα πολύ, και έχουμε τραγικές περιπτώσεις παιδιών που κακοποιήθηκαν και μετά τραυματίστηκαν για όλη τους τη ζωή, και υπέφεραν και υποφέρουν, και αυτά τα βλέπουμε στις εξομολογήσεις. Και πάλι λοιπόν ευχηθώ την προσοχή στους γονείς να φυλάξουν τα παιδιά τους, να σταθούν υπεύθυνα απέναντι στα παιδιά τους, να μην τα αφήνουν ανεξέλεκτα να βλέπουν τηλεόραση. Θα συνιστούσα να μην έχετε τηλεόραση στο σπίτι σας, ούτε άλλες οθόνες, αλλά να δίνετε χρόνο στα παιδιά σας, να τα παίρνετε έξω στη φύση, να περπατούν μέσα στο δάσος, να πηγαίνουν σε εξοκλήσια, να καθαρίζουν τα εξοκλήσια, να προσεύχονται, να μάθουν τα παιδιά να προσεύχονται μαζί με τους γονείς, και να αποφεύγετε τις παραλίες, τις θάλασσες όπου έχουν γίνει πλέον Σόδομα και Γόμορα, και όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για να αμαρτήσουν κατά κανόνα. Και άλλωστε απαγορεύεται αυτό και από τους ιερούς κανόνες, όπως γνωρίζετε, απαγορεύεται να λούζονται μαζί άνδρες με γυναίκες. Λοιπόν, όλα αυτά σήμερα στοιχειοθετούν ένα, θα λέγαμε, πλαίσιο που πάρα πολύ εύκολα τα μικρά παιδιά διαφθείρονται, και θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξετε. Να προσέξουν προπάντων οι γονείς, αλλά και όλοι μας. Η ομιλία μας θα γίνει εδώ στις 11:30. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, Υγεία Τρίας εφλάξει πάντας ημάς. Συμπληρωματικά σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα παιδιά, θα ήθελα να σας πω κάτι που έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες. Έγινε μια πορεία από ανθρώπους ταλέπορους, δυστυχισμένους, ανώμαλους, οι οποίοι φώναζαν «Ερχόμαστε για τα παιδιά σας». Και μόνο αυτό φανερώνει ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων και πώς έχουν οργανωθεί τα πράγματα. Γιατί ο Αντίχριστος βιάζεται, και οι άνθρωποι του βιάζονται να τον φέρουν. Το YouTube πριν λίγο καιρό ελέγχει ποια βίντεο είναι για παιδιά. Είσαι υποχρεωμένος ό,τι ανεβάζεις επάνω να δηλώνεις αν είναι για παιδιά ή δεν είναι. Προφανώς για να τα ελέγχουν όλα, και ό,τι δεν τους αρέσει να το κόβουν. Να μην περνάει πλέον κανένα σωστό μήνυμα στα παιδιά. Προωθούνται
κινούμενα σχέδια τα οποία δείχνουν απροκάλυπτε τον ίδιο τον νεοσφόρο, τον ίδιο τον σατανά, το ίδιο και παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια κλπ. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ πολύ να προσέξετε πάρα πολύ και να ελέγχετε το τι βλέπουν τα παιδιά σας και πού είναι κάθε στιγμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διφλάξει πάντας ημάς.